Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 26 Νοεμβρίου του 2011, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση και αυτοί οι τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης στις 8.30. Από κόσκινο περνάει η Τουρκία το θέμα της δημιουργίας hot spots εντός των συνόρων της. Τη ζητά από την Ευρώπη. Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Βιομηχανίας με στόχο την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας. Σκληρός ανταγωνισμός για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης από Βουλγαρία και Τουρκία. Σύσκεψη στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε υποδομές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συνελήφθη άντρας που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο στη Δράμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε τη δημοσιογραφία μας, κυρίες και κύριοι. Από κόσκινο περνάει η τουρκική πλευρά το θέμα της δημιουργίας hot spots εντός των εδαφικών της συνόρων, καθώς προσπαθεί ουσιαστικά να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη από αυτήν την εξέλιξη σε συνάρτηση πάντα με τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόθεση της τουρκικής πλευράς, η οποία γνωρίζει πολύ καλά πώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταναστευτικό ζήτημα, είναι να πιέσει, να συσχετίσει τη δημιουργία των hot spots ακόμη και με την ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρώπη. Συνεχίζονται οι επιφυλάξεις από την πλευρά της Τουρκίας για τη δημιουργία hot spots στο έδαφος της, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος. Οι αντιδράσεις αυτές, μάλιστα, είχαν εκφραστεί και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα. Βλέπουμε ουσιαστικά την Τουρκία για μία ακόμη φορά να κρατάει σταθερή στάση σε ένα κομμάτι της εξωτερικής της πολιτικής, παρά τα όποια διπλωματικά προβλήματα αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες με τη Μόσχα. Η άρνηση της Τουρκίας στη λειτουργία των hot spots στο έδαφος της, όπως και η λειτουργία αυτή προσδιορίζεται έως τώρα από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ήταν και ένα θέμα το οποίο είχε συζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τούρκο ομόλογό του Αχμέτ Νταβούτογλου. Η τουρκική πλευρά φαίνεται ότι αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη επιφύλαξη στη λειτουργία των εν λόγω κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων, καθώς θεωρεί ότι διαμορφώνει ένα παρεμβατικό πλαίσιο και θα αξιοποιηθεί από ορισμένες μόνο χώρες ως δεξαμενή για την επιλογή προς επανεγκατάσταση προσφύγων με συγκεκριμένα μορφωτικά, θρησκευτικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως η Άγκυρα διασυνδέει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσφυγικών ροών με την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την απευθείας επανεγκατάσταση του μεγάλου αριθμού προσφύγων. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να παίζουμε σε βάρος ανθρώπινων ζώων την στιγμή μάλιστα που χάνονται αυτές μέσα στο Αιγαίο. Από τη δικιά μας πλευρά και τώρα παρόντος της αντιποστολής του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συνέλευση του ΝΑΤΟ, έχει τωθεί το ζήτημα ότι η πρώτη ταυτοποίηση και η ασφαλής μετακίνηση των μεταναστών πρέπει να γίνεται στην Τουρκία και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Τουρκία να δεσμευτεί ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Ιδάλλως θα έχουμε συνεχή ατυχήματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, και νεκρούς στο Αιγαίο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας για όλες τις χώρες, ενώντας τις ανθρώπινες ζωές που μετακινούνται από τις εμπόλεμες ζώνες. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην ιδωμένη με ευθύνη της ΦΥΡΟΜ και όλες αυτές οι χώρες πρέπει να πιεστούν ώστε με ανθρώπινους όρους και με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης να διαχειριστούμε όλοι μαζί τις προσφυγικές ροές που έρχονται από τη Σύρια. Έφτασαν τα στοιχεία των πτωχευμένων επιχειρήσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά και επίσημα στα χέρια της Υφυπουργού Βιομηχανίας κυρίας Τζάκρη, αφού πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την επανεκκίνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν βάναυσα από την οικονομική κρίση και οδηγήθηκαν στην πτώχευση, είτε δεν άντεξαν το σκληρό ανταγωνισμό που δέχεται η περιοχή μας από περιφέρειες γειτονικών χωρών όπως της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, είτε και της υπερφορολόγησης. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε αρχές της εβδομάδας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδόρα Τζάκρη για την επανεκκίνηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Εκπρόσωπος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συγκεκριμένη πρώτη αυτού του είδους συνάντηση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Εξακουστός, ο οποίος και γνωστοποίησε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητήθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου. Έγινε συζήτηση κυρίως για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανενεργές, είτε βρίσκονται σε διαδικασία καθάρισης, είτε είναι υποπτώχευση. Ουσιαστικά η Υφυπουργός
θέλει κάποιες από αυτές να τις αναβιώσει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε την πιο όριμη προετοιμασία. Δηλαδή ήμασταν αυτοί που εμπρόθεσμα μας στείλαμε τις προτάσεις μας και τις επιχειρήσεις αυτές που αφορούν για όλη την περιφέρεια. Ο Αντιπεριφερειάρχης κατέθεσε τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις της περιφέρειας για τα ζητήματα αυτά, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν την περιοχή, όπως το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους 12% από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις του Εύρου. Ήταν η πρώτη συνάντηση. Εμείς στείλαμε τα στοιχεία μας. Από εκεί και πέρα, και για λόγους συμβολισμού και για λόγους πραγματικής οικονομίας και σε επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν, γιατί προφανώς και η κυρία Υφυπουργός θα επιλέξει κάποιες από αυτές οι οποίες βρίσκονται σε όλη την περιφέρεια, εγώ αυτό που είπα είναι ότι και ένα κουφάρι να αναβιώσει και ένας εργαζόμενος να δουλέψει θα είναι προς όφελος της περιφέρειάς μας. Εκτός από την επιδίωξη της επαναλειτουργίας επιχειρήσεων που βρίσκονται σε καθεστώς πτώχευσης και σε διαδικασίες εκαθάρισης, η περιφέρεια, όπως επισημαίνει και ο κύριος Εξακουστός, έθεσε και άλλα ζητήματα που αφορούσαν στη διατήρηση των βιομηχανιών και των μεγάλων επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή είναι υγιείς και αγωνίζονται για να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε συγκεκριμένες θέσεις, διεκδικήσεις και δράσεις. Θέσαμε το 12, το 4% για την Ανατολική Μακεδονία και το 12% της επιδότησης του κόστους εργασίας από τον ΑΕΔ. Mm-hmm. Και μάλλον θα υπάρξει κάποιος συμψηφισμός των χρεών προς τα εκεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέσαμε έντονα είναι η ανησυχία μας για την ανάκτηση κάποιων επιδοτήσεων, όπως η επιδότηση του επιτοκίου, κάποια αναπτυξιακά κίνητρα που δόθηκαν στις εταιρείες για να εγκατασταθούν στην περιφέρειά μας και τώρα έρχεται το κράτος. Υπάρχει αυτή η αγωνία που έρχεται το κράτος και μπορεί να του ζητήσει τις επιδοτήσεις πίσω. Θα ήταν μαχαιριά στην επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. Θα υπάρξουν και επόμενες συναντήσεις έτσι ώστε να δρομολογηθούν κινήσεις μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βρει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με άλλα υπουργεία για την αναβίωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Εξακουστό, δεδομένων και των καταστάσεων που συμβαίνουν συνολικά στην οικονομία της χώρας στην περιοχή, οι επενδύσεις που θα αναβιώσουν δεν πρόκειται να υπερβούν διψήφιο αριθμό. Στο ίδιο κλίμα, ένα ακόμη χτύπημα δέχεται η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με την ανακοίνωση της Αλβανίας που αφορά στη μείωση στο 0% της φορολογίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Με αυτήν τη φορολογία, σύμφωνα με τις επιμελητηριακές αρχές της περιοχής μας, δημιουργείται ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ της χώρας μας και της Αλβανίας, με μεγάλο κίνδυνο το κλείσιμο και άλλων ελληνικών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να αντέξουν την υπερφορολόγηση. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας της Αλβανίας στο φορολογικό σύστημα θέτουν πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό πεδίο ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτά τα φαινόμενα πλέον στα βόρεια σύνορά μας, σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Αλβανία, είναι γενικότερο φαινόμενο. Όπως θα δείτε, η Ελλάδα σήμερα πληρώνει από την υψηλότερη φορολογία έμεση και άμεση παγκοσμίως. Έτσι, είμαστε μια χώρα η οποία καταβάλουμε αποκλειστικά και μόνο φόρους χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Όταν συνορεύουμε με χώρες όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Φύρομ και όλοι, αν θέλετε, όλοι οι Βαλκανικοί, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας πέφτει σχεδόν στο μηδέν. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Έντι Ράμα, η φορολογική διοίκηση στην Αλβανία θα κινηθεί σε μια πιο σύγχρονη και φιλική κατεύθυνση προς τους φορολογούμενους, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων εφαρμόζονται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι που δεν ισχύει στη χώρα μας, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλα φορολογικά βάρη. Βλέπετε ότι είναι πολύ κατώτερες το ΑΕΠ της χώρας μας. Βλέπετε ότι είναι οικονομίες οι οποίες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μπουν μέσα σε μια διαδικασία αναπτυξιακή, να κάνουν αυτές τις ενέργειες αυτές που αναφέρατε. Δέστε και τη δικιά μας τη χώρα και που κάνετε ένα συμπέρασμα. Σήμερα ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της φορολογίας το οποίο του έχει επιβληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, θα έρθει μέσα από την εξάλληψη παλιών πολιτικών και από τη συνεργασία κράτους επιμελητηρίων. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν θέσεις εργασίας
και από εκεί το κράτος να έχει το όφελος μέσα από την αναπτυξιακή προοπτική. Βλέπετε εδώ στην Ελλάδα θα φορολογήσουν και την τελευταία πέτρα. Εδώ καταντήσαμε γιατί κάποιοι θέλουν να προστατεύουν ακόμη τις παθογένειες του παλιού συστήματος. Λοιπόν, τα επιμελητήρια είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις είναι πολύ μπροστά και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθήσει τις προτάσεις των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων. Πλέον ο κόμπος έφτασε στο κτένι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική με πολιτικές του παρελθόντος. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κυρίες και κύριοι, αγώνα δρόμου κάνουν τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου μετά την αποτυχία της Κυριακής, η οποία κατά πολλούς έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία σε δεινή θέση. Σε δηλώσεις τους γαλάζιες στελέχη υπογραμμίζουν πως πάνω από όλα αυτή τη στιγμή προέχει η ενότητα του χώρου καθώς και η αξιοπιστία του. Σε αυτό το πλαίσιο και η τοποθέτηση του Μιχάλη Τάσου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ. Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται στη λεωφόρο Συγκρού για να ξεπεραστεί το κλίμα εσωστρέφειας αλλά και απαξίωσης όπως φαίνεται του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το πρόβλημα μετά την Κυριακή φαίνεται να είναι εξαιρετικά βαθύ. Οι όποιες κινήσεις του μεταβατικού Προέδρου Γιάννη Πλακιωτάκη και η όποια διάθεση δείχνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες προκειμένου να καταφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει εσωκομματικές εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου, εκλέγοντας νέο Πρόεδρο, φαίνεται να σκοντάφτουν στη συνέχιση των αντιπαραθέσεων που σχεδόν τορπιλίζουν την όποια προϋπόθεση ενότητας. Εξακολουθεί να υπάρχει κλίμα ένταση στη Νέα Δημοκρατία παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει και κυρίως κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Η ένταση στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εμφανής με τα περισσότερα από τα στελέχη της να την εκφράζουν ακόμη και δημοσίως. Πολιτικές, ιδεολογικές και κυρίως προσωπικές διαφορές φαίνεται πως είναι δύσκολο να γεφυρωθούν, όσο και αν υπάρχουν φωνές προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από καιρό σιωπής, σχολίασε τα τεκτενόμενα και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επιχειρώντας να περάσει το πνεύμα της ενότητας, είπε μόνο δύο λέξεις: ενότητα και σοβαρότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, περί ενότητας και άλλες δηλώσεις τελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή του Μιχάλη Τάσου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ. Νομίζω περάσαμε μια αρκετά μεγάλη κρίση, όχι μόνο λόγω του ότι άνοιξε εδώ και ένα και πλέον μήνα η διαδικασία της εκλογής νέου αρχηγού, αλλά και λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, το οποίο εξέθεσε τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια όχι μόνο των οπαδών και των φίλων της, αλλά και στα μάτια ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει την απέτηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι μια αξιόπιστη λύση για τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Νομίζω πως έχει δρομολογηθεί πλέον η διαδικασία επαναπροσδιορισμού της ημερομηνίας των εκλογών και του τρόπου διαδικασίας με τον οποίο αυτό θα γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε αυτή τη διαδικασία. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει και να συνεχιστεί εντελώς διαφορετικά. Πλην όμως αυτές ήταν αποφάσεις του κόμματος και με αυτές θα πρέπει να πορευτούμε. Στο στρατόπεδο εντωμεταξύ της αντιπαράθεσης, εκτός των εσωκομματικών διαμαχών, βρίσκονται και άλλα ζητήματα όπως αυτό της συζήτησης για το ενδεχόμενο πρόσκλησης του Αλέξη Τσίπρα για συνεννόηση. Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοί της Αλεξανδρούπολης. Οι ισχυροί νοτιάδες που έπνιναν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν δομές, με τους αλλοίς να φοβούνται τα χειρότερα με επόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για το λόγο αυτό και την Παρασκευή αύριο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Προβλήματα προέκυψαν αναπάντηχα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με αφορμή τους νοτιάδες που έπληξαν την περιοχή για αρκετές ημέρες. Ο πρόεδρος των Αλλιέων Αλεξανδρούπολης, κ. Σαρίκας, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη και πού εντοπίστηκαν τα προβλήματα για τους αλλοίς. Παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με τους τελευταίους νοτιάδες που είχαμε, παρατηρήθηκε μεγάλη ένταση σχηματισμός μέσα στο χώρο του λιμανιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε επιποδώς άπαντες και να γίνουν και μικροζημιές. Τα φαινόμενα αυτά να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά παρά τους ισχυρούς ανέμους που έχουν χτυπήσει κατά καιρούς στο λιμάνι της πόλης. Αυτό δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φυσικά και προφανώς κάτι έχει αλλάξει στο λιμάνι μας και προσπαθούμε να μάθουμε την αιτία. Εσείς τι πιστεύετε ότι φταίει που αυτή τη φορά με μικρότερους ανέμους από παλαιότερα υπήρχαν τέτοια είδους προβλήματα? Εμείς δεν είμαστε οι καθήλυνα αρμόδιοι που θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Από την εμπειρία μας όμως θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οφείλεται στο γεγονός της εκβάθυνσης του λιμανιού, όχι εντός του λιμένα τόσο όσο ο διάβολος που ανοίχθηκε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλοι κυματισμοί να εισέρχονται εντός του λιμένα.
Οι ίδιοι Ελλήνες εικάζουν ότι οι τελευταίες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι έχουν αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην γίνεται σωστά η διαχείριση των μεγάλων κυμάτων που προκύπτουν από τους ισχυρούς νότιους ανέμους. Κάποια κατασκευή που έγινε σαν προκυμαία κατά κάποιο τρόπο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται μια πρόσκρουση του κύματος χωρίς να αλλοιώνεται κατά κάποιο τρόπο η έντασή του, με την ίδια ένταση και να επιστρέφει και να μπαίνει μέσα στο λιμάνι για να έχουμε αυτόν τον κυματισμό. Τώρα δεν ξέρω αν πράγματι οφείλεται σε αυτό, αλλά εμείς από την εμπειρία μας θεωρούμε ότι αυτό έχει συμβεί. Σε όλα τα έγινα λίγο πολύ, κάναν ζημιές. Τα έσπασε. Ναι, τα έσπασε. Αυτό το συγκεκριμένο μου είπατε ότι βάλατε λάστιχα, αλλά παρόλα αυτά. Να, δέστε τα λάστιχα, βάλτε. Δέστε τα λάστιχα, να δεις αυτά τα λάστιχα είχαμε. Και το καίκι έβγαινε έξω από τη θάλασσα. Γιατί πιστεύετε ότι έγιναν οι καταστροφές στα καίκια? Yeah, από το λιμάνι που φτιάξανε, που εκεί πέρα. Το κράσπι, εδώ εκεί απέναντι. Εκεί που είναι η μπήγα, τη βλέπεις. Εκεί πέρα κάνουν ρίχνουν τσιμέντα. Και έρχεται η θάλασσα μέσα, χτυπάει εκεί και έρχεται μέσα. Από την πλευρά τους, οι Αλλοίοι, όπως μας επισήμανε, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Έτσι, λοιπόν, απευθύνθηκαν στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί άμεσα συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στα γραφεία του ΟΛΑ, έτσι ώστε να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες που θα παρεμποδίσουν την επανεμφάνιση του φαινομένου. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ για σήμερα. Στην Οριστιάδα συνελήφθησαν ένας ενήλικας και ένας ανήλικος για κλοπή υπό την απειλή μαχαιριού. Στη Δράμα εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος πρατηριούχου. Στην Καβάλα επίσης απάτη σε βάρος 86χρονης. Και τέλος στην ασφάλεια Ξάνθης θα οδηγηθεί δράστης, ο οποίος και παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο στη Δράμα. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Οριστιάδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Οριστιάδας δύο άτομα ηλικίες 18 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι δράστες το απόγευμα της 25ης του Νοέμβρη εισήλθαν σε κατάστημα στην πόλη της Οριστιάδας και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από την ταμιακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τους δράστες και να τους συλλάβουν. Στη Δράμα τώρα εξιχνιάστηκε άμεσα ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας υπόθεση απάτη σε βάρος 56χρονου ημεδαπού, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στην πόλη, που διαπράχθηκε χθες το πρωί. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Αθήνα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πατησίων, ένας 61χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη μια γυναίκα συνεργός, τα στοιχεία της οποίας διερευνώνται. Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στη Δράμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, 20χρονος αλλοδαπός, υπήκος Αλβανίας, ο οποίος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας για σεξουαλική επαφή με ανήλικο πρόσωπο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία εισαγγελέα εφετών Θράκης. Στην Καβάλα εξιχνιάστηκε ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας απόπειρα απάτης σε βάρος 86χρονης ημεδαπής που διαπράχθηκε το πρωί της 15ης του Μαΐου στην πόλη της Καβάλας. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη εξακολουθεί να είναι η προτίμηση των καταναλωτών σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε σημαντική πτώση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου. Οι καταναλωτές, λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού τους, αναζητούν κάθε εναλλακτικό μέσο που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα νοικοκυριά τους με λιγότερα χρήματα. Εναλλακτικές και συμφέρουσες λύσεις ώστε να μειώσουν το κόστος της θέρμανσης αναζητούν οι καταναλωτές που βλέπουν το μισθό τους να μειώνεται από το κόστος διαβίωσης που ολοένα και εκτοξεύεται. Πολλοί είναι πλέον εκείνοι που αναζητούν νέους τρόπους για να ζεσταθούν το χειμώνα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν ακόμη και να σφραγίσουν τα καλοριφέρ τους φέτος. Συνήθως περισσότερο επιλέγουν την ξυλόσομπα γιατί είναι πιο οικονομική. Και αν υπάρχουν και διαθέσιμα ξύλα, είναι πιο εύκολο σε κάποιον να την αγοράσει και να ζεσταθεί. Οι τιμές γύρω στα 150 και πάνω μετά, μέχρι 300, αλλά από 150 μέχρι 250 νομίζω ότι μπορεί να βρει κάποιος μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική σόμπα και να βγάλει ένα ζεστό χειμώνα.
Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουμε το σπίτι μας με κόστος πολύ μικρότερο. Μπορεί το κόστος εγκατάστασης για ορισμένες επιλογές να είναι υπαρκτό, ίσως και μεγάλο κάποιες φορές, όμως σύμφωνα με τους ειδικούς, η απόσβεση στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται πολύ γρήγορα. Το προστατεύουμε δηλαδή καταρχάς με ενεργειακά κουφώματα και άλλους τρόπους μονώσεων, αλλά και τα συστήματα θέρμανσης πλέον είναι τέτοια που είναι και φιλικά προς το περιβάλλον και οικολογικά, αλλά και δεν είναι ενεργοβόρα. Δηλαδή οι καταναλώσεις είτε σε ρεύμα είτε ακόμα και σε πετρέλαιο είναι τέτοιες που γίνεται η θέρμανσή μας συμφέρουσα πια και όχι ένα βάσανο. Ιδιαίτερα διαδεδομένα στο εμπόριο είναι οι σόμπες που καίνε πέλετ. Η αξία τους κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο. Προσοχή όμως στο μέγεθος της σόμπας σε περίπτωση που αποτελέσει την επιλογή σας, αφού σε κάθε σπίτι απαιτείται διαφορετικού μεγέθους σόμπα. Είναι πιο εύκολο για αυτούς να τη ρυθμίσουν, να καίει κάποιες συγκεκριμένες ώρες έτσι ώστε να βρουν ζέστη στο σπίτι. Και για τα παιδιά είναι πιο ακίνδυνη. Δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά, δεν καίει γύρω-γύρω σαν σόμπα, ώστε να προκαλέσει ζημιά ίσως σε κάποιο μικρό παιδάκι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό σαν σόμπες, αλλά και η σόμπα πέλετ, εάν αγοραστεί μία φορά, μετά πιστεύω ότι η απόσβεσή της μπορεί να γίνει μέσα και στην ίδια χρονιά. Ανάλογα με το τι πετρέλαιο έγινε κάποιος παλιότερα ή δεν ξέρω τι άλλο τρόπο έτσι θέρμανσης είχε, νομίζω ότι την κάνεις απόσβεση. Γιατί περίπου μία σόμπα πέλετ για να σου βγάλει μία χρονιά εδώ στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στο Βόρειο Εύρο, θέλεις περίπου 1 με 2 τόνους. Ανάλογα βέβαια και τα τετραγωνικά του σπιτιού, αν είναι μονωμένο και όλα αυτά. Συμφέρουσες λύσεις αποτελούν και η μετατροπή του συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό, ακόμη και το κλιματιστικό καλής ενεργειακής κλάσης. Φυσικά υπάρχουν και εξειδικευμένες προτάσεις που χρησιμοποιούν ρεύμα αποδοτικά και με μεγάλη οικονομία, αλλά και η αντικατάσταση του λέβητα μιας πολυκατοικίας με νέους εξελιγμένης τεχνολογίας. Τα συστήματα της θέρμανσης που θεωρούνται και είναι πραγματικά ενεργειακά σήμερα είναι οι αντλίες θερμότητας, που είναι σύστημα που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα σαν ενέργεια και είναι με τον υψηλότερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης. Είναι οι λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης, που είναι η καινούργια τεχνολογία επανάσταση στον χώρο του πετρελαίου, όπου πλησιάζουμε τις αποδόσεις σε οικονομία και της αντλίας θερμότητας. Εναλλακτικά υπάρχει η ηλιοθερμία, η οποία μπορεί με συστήματα ηλιακών συλλεκτών να βοηθάει τη θέρμανση έτσι ώστε να έχουμε ακόμα μικρότερη κατανάλωση. Το μόνο βέβαιο είναι πως το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να αναγνωρίσει τις δικές του μοναδικές ανάγκες πριν ξεκινήσει την έρευνα αγοράς, ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα επιλογή συνυπολογίζοντας τα χρήματα που προτίθεται να διαθέσει, το κόστος της απαιτούμενης επένδυσης, σε συνάρτηση φυσικά με την αποδοτικότητα που επιθυμεί. Αντιβιωτικά χωρίς συνταγή γιατρού εξακολουθούν να παίρνουν οι Έλληνες, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Κελπνό, που επαληθεύει ότι η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην κατανάλωση των αντιβιωτικών στην κοινότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα αντιβιωτικά τείνουν να γίνουν αναποτελεσματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα από την αλόγιστη χρήση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τα μέλη της Επιτροπής του Κελπνό για την ορθολογική χρήση αντιβιωτικών εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα. Ένα στους δύο ενήλικες άνω των 18 ετών έχει πάρει κάποιο αντιβιωτικό τον τελευταίο χρόνο. Οι κυριότερες αιτίες λήψης αντιβιωτικού είναι σταθερά οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, κυρίως ο πυρετός, ο πονόλαιμος, η ιγμωρίτιδα και η παρουσία κροαστικών. Το ποσοστό των παιδιών κάτω των 18 που πήρε αντιβιωτικά τον τελευταίο χρόνο, όπως δηλώνεται από την οικογένειά του, είναι το 72,4%, δηλαδή 3 στα 4 παιδιά, και είναι αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Ένα στους 4 που πήρε αντιβιωτικό το 2014. Το πήρε χωρίς ιατρική συνταγή, είτε αγοράζοντάς το, είτε έχοντάς το στο σπίτι από πριν. Το ποσοστό αυτό μειώνεται. Το 19% πήρε αντιβιωτικό χωρίς ιατρική συνταγή, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2014, το οποίο αποδίδεται στη μείωση της αγοράς αντιβιωτικού χωρίς συνταγή. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνουμε φάρμακα, ειδικά τέτοιου φάρμακα, χωρίς συνταγή γιατρού. Πρέπει να πάρουν πρώτα μια καλή συμβουλή από τον ειδικό. Αλλιώς πώς θα τα χρησιμοποιήσεις? Δεν ξέρεις πιθανές παρενέργειες? Ξέρω, δεν μου χρειάστηκαν. Μέχρι τώρα ήμουν υγιής. Από εδώ και πέρα, αν χρειαστούν, θα πάρω. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα. Ξέρω, μια σπρίνη δεν πάθαινε με τίποτα με ένα αντιβιωτικό. Πιστεύω. Θέλεις 100 μονάδες
ενός αντιβιωτικού τη μια φορά, μετά θες 200, 300 και πάει λέγοντας. Και δεν γίνεται και τίποτα. 39% δήλωσε ότι δεν θα πάρει αντιβιωτικό στο επόμενο επεισόδιο κρυολογήματος ή γρήπης το 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 και 2014 ήταν 45%. Η χώρα μας συνεχίζει να παραμένει πρώτη στην κατανάλωση των αντιβιωτικών στην κοινότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την νοσοκομιακή κατανάλωση, η χώρα μας βρίσκεται στη 10η θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην πρώτη θέση στην κατανάλωση των αντιβιωτικών που αποτελούν τις τελευταίες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί εκπομπή live με τον Κώστα Αργυρό. Από όλους εμάς εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.